Είναι η εκπομπή Pre News και έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε την Ντόρα Παγκογιάννη. Χαίρετε, κύριε Παγκογιάννη. Καλησπέρα σας. Καταφέρουμε να ξεκλέψουμε λίγο χρόνο σε αυτή την περιοδία μαμούς. Κύριε Παγκογιάννη, δηλώνετε βέβαιοι ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις εκλογές. Από αυτή την επαφή σας με τον κόσμο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τι λέτε, ενισχύθηκε αυτή η βεβαιότητά σας? Ακούστε, δηλώνω βέβαια ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει εντολή διακυβέρνησης, δηλαδή θα είναι πρώτο κόμμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή η περιοδία μου έδωσε περισσότερη δύναμη και περισσότερη αισιοδοξία από αυτή που είχα όταν ερχόμουν εδώ. Ήρθα σε επαφή με ανθρώπους στην Αλεξανδρούπολη, στην Ορεστιάδα, στην Ξάνθη, στον Εύωσμο, στην Κομωτινή, στην Καβάλα βεβαίως που είμαστε σήμερα εδώ. Και αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι ο κόσμος με πάρα πολύ σοβαρότητα και με πάρα πολύ υπευθυνότητα θα πάρει την απόφασή του για το τι θα γίνει αύριο. Ξέρει ότι είχε ελπίδες στο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρει ότι στήριξε τον κύριο Τσίπρα, ήλπιζε ότι θα έρθει κάτι καλύτερο και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το πράγμα. Ήλπιζε ότι και 10% να κάνει ο κύριος Τσίπρας από αυτά τα οποία έλεγε, πάλι καλύτερα θα ήταν. Δεν πίστευε και για να είμαι ειλικρινής, ούτε εγώ φανταζόμουν ποτέ ότι η πατρίδα μου θα φτάσει στο σημείο να έχει κλειστές τράπεζες, να απειλείται με έξωση από το ευρώ, να απειλείται με τεράστια άτακτη χρεοκοπία. Δεν το πίστευα ούτε εγώ. Και φαντάζεστε οι πολίτες ακόμα λιγότερο. Πιστεύετε ότι διαρκούν 7 μήνες για να αλλάξει τόσο πολύ η εικόνα των Ελλήνων ως προς τη Νέα Δημοκρατία? Βλέπω εδώ κάποια ποιοτικά στοιχεία της τελευταίας δημοσκόπησης της Kappa Research που λέει ότι οι πολίτες εμπιστεύονται πολύ περισσότερο το ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το ζήτημα της επίλυσης των κοινωνικών ανισοτήτων, τις εργασιακές σχέσεις και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Εν αντιθέσει, εμπιστεύονται περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, στα εθνικά θέματα και στα ζητήματα ασφάλειας. Ακόμη δηλαδή στα ζητήματα αυτά τα οποία έγιναν την πλάστικα, στα ζητήματα των κοινωνικών ανισοτήτων, των εργασιακών σχέσεων και της αντιμετώπισης της διαφθοράς, η εμπιστοσύνη προς τη Νέα Δημοκρατία δεν δείχνουν. Ακούστε, ο κ. Τσίπρας είχε 7 μήνες. Η διαφθορά είναι κάτι που αν βρήκε το παραμικρό το οποίο είχε καλύψει η Νέα Δημοκρατία, θα το είχε βγάλει στη φόρα. Έτσι δεν είναι? Η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ανεχθεί το παραμικρό φαινόμενο διαφθοράς. Τώρα, η κοινωνική ανισότητα. Η μεγαλύτερη κοινωνική ανισότητα είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δεν έπαθαν τίποτα οι πλούσιοι. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Οι πλούσιοι είχαν τα λεφτά τους έξω. Αυτοί οι οποίοι πάθαν τη μεγάλη ζημιά είναι οι μικροί και οι μεσαίοι. Είναι η μικρομεσαία επιχείρηση. Είναι οι 60.000 άνθρωποι που ζητήσαν αφημία από τη Βουλγαρία. Εδώ, στην περιοχή, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που πάθαν τη μεγαλύτερη ζημιά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κοινωνική ανισότητα. Αυτά τα στρώματα. Αυτά τα στρώματα χτυπήθηκαν. Τα παραδοσιακά κοινωνικά στρώματα. Αυτά τα στρώματα χτυπήθηκαν πάρα πολύ από τα πρώτα μνημόνια. Και ήταν λογικό να ελπίζουν σε καλύτερες μέρες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν περιμένανε ότι μπορεί να έρθουν χειρότερα. Δεν το πιστεύανε. Τώρα, μπορούν να έρθουν καλύτερα? Ναι, μπορούν. Πώς θα έρθουν καλύτερα? Θα έρθουν με μια γρήγορη εφαρμογή του μνημονίου που υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας και δυστυχώς διαπραγματεύτηκε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος τελικώς δεν διαπραγματεύτηκε και έγινε όλη αυτή η ιστορία σε ουσιαστικά μία εβδομάδα. Διότι αν είχε διαπραγματευτεί τους 7 μήνες που έλεγε και δεν είχαμε όλα αυτά τις ιστορίες Απείρου Φρίξ και Κάλους, Βαρουφάκη και όλα αυτά, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Έτσι έφτασε να αποδεχθεί δεσμεύσεις τις οποίες εμείς δεν θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε. Δηλαδή πώς θα αποδεχόμασταν εμείς το 30% αύξηση στο φόρο της εισφοράς αλληλεγγύης όταν εμείς τον είχαμε καταργήσει? Πώς θα δεχόμαστε την αύξηση του φόρου της εστίασης όταν εμείς τον είχαμε καταργήσει? Πώς θα δεχόμασταν τα νησιά όταν εμείς τα είχαμε καταργήσει? Πώς θα δεχόμασταν κυρίως και πάνω απ' όλα το 13 να πάει 26 στους αγρότες? Δεν μπορούσαμε να το δεχθούμε. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σήμερα? Για να είμαι πολύ ξεκάθαρη, γιατί θα ξανάρθω και δεν θέλω να πω το παραμικρό και να μοιάζω. Πολλά υποθεί και πολλά διαψευστεί. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ δεν δίνω καμία απολύτως υπόσχεση. Αυτό το οποίο υπόσχομαι, τέλος πάντων, δεσμεύομαι να κάνουμε και έχουμε ήδη αρχίσει, είναι μια συζήτηση σοβαρή για το θέμα της φορολογίας των αγροτών.
Είναι αδύνατον οι μικροί και μεσαίοι αγρότες, ο μικρός και μεσαίος κλήρος να πληρώσει αυτό το φόρο. Αδύνατον. Για τον απλούστατο λόγο θα του μείνουν 2.000 ευρώ το χρόνο, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να καλλιεργήσει. Άρα θα τελειώσει ο πρωτογενής και τομέας και κατά προέκταση μεταποίηση. Άρα αυτό θα πρέπει να αλλάξει, διότι θα καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα. Και το δεύτερο, αυτό το οποίο ήδη σταματήσαμε και το οποίο περιμένω να υπάρξει μια οριστική αλλαγή, που είναι ο φόρος στην παιδεία, δηλαδή στα φροντιστήρια, στην ιδιωτική εκπαίδευση. Το δεύτερος και κύριος στόχος μας είναι η μείωση της φορολογίας σε ολόκληρη την κλίμακα. Εμείς ιδεολογικά διαφέρουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά παραδοσιακά πίστευε πάντοτε στην υψηλή φορολογία. Εμείς δεν πιστεύουμε στην υψηλή φορολογία. Θεωρούμε ότι είναι έγκλημα η υψηλή φορολογία. Υποχρεωθήκαμε να την βάλουμε λόγω της κατάστασης της χώρας. Ο στόχος μας είναι, μετά από μια κυβέρνηση σταθερότητας, να μπορέσουμε σταδιακά. Να αλλάξετε αυτό το καθεστώς. Ναι. Όχι, κοιτάξτε, όποιος πει ότι μπορεί να το κάνει από τη μία μέρα στην άλλη θα λέει ψέματα και εγώ δεν είμαι κατάλληλη γι' αυτό. Κύριε Βαζογιάννη, ας υποθέσουμε ότι τελικά τα πράγματα πάνε λίγο διαφορετικά και όπως συνέβη στο δημοψήφισμα, ανατραπούν τα δικά σας προγραμματικά και ο κύριος Τσίπρας κερδίσει. Το καλύτερο είναι να συμπράξει σε ένα μεγάλο συνασπισμό. Από πού προκύπτει αυτός ο μονόδρομος? Δηλαδή, τι θα άλλαζε, γιατί να μην επιδιώξει την πρωτιά και την μετεωρολογική συνεργασία με μικρότερα κόμματα? Βεβαίως, μας κάνει ό,τι θέλει. Εμείς λέμε αυτό, δεν τον καλούμε καθόλου. Αν είναι πρώτο κόμμα, θα κάνει ο κύριος Τσίπρας ό,τι εκείνος επιθυμεί. Η εμπειρία των 7 μηνών έδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας μέσα σε 7 μήνες έβαλε μεγαλύτερο χρέος στην Ελλάδα από ό,τι οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση ποτέ στην ιστορία. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα νούμερο, σε μια κυβέρνηση τα προηγούμενα 40 χρόνια, κατά μέσο όρο, δεν ήταν όλες ίδιες, επιβάρυνε τον ελληνικό λαό με 8 δισεκατομμύρια χρέος. Ο κύριος Τσίπρας είχε 90 δισεκατομμύρια σε 7 μήνες. Αυτό δεν έχει ξαναυπάρξει. Εάν λοιπόν ο κύριος Τσίπρας είναι πρωτοκόμμα, θα κάνει ό,τι εκείνος νομίζει. Ξεκίνησε λέγοντάς μας ότι θέλει αυτοδυναμία την πρώτη εβδομάδα. Μετά από 10 μέρες μας είπε ότι θα κάνει κυβέρνηση με το ποτάμι, το Πασόκ. Εχθές μας είπε ότι θα κάνει κυβέρνηση με το Πασόκ και το ποτάμι. Θα δούμε μέχρι τέλος των εκλογών πού θα καταλήξει η άποψή του. Εμάς η δική μας άποψη είναι σταθερή. Είναι ότι χρειάζεται ένας μεγάλος συνασπισμός σε κάθε περίπτωση. Η δική μας είναι όχι μεγάλος συνασπισμός, ένας συνασπισμός όλων των κομμάτων που έχουν ευρωπαϊκή ταυτότητα. Δηλαδή, η άποψή μας είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια κυβέρνηση εθνική Ελλάδος. Να βάλουμε τους καλύτερους. Να στρωθούν αυτοί οι καλύτεροι επί 4 χρόνια, να δουλέψουν σκληρά, να έχει η χώρα σταθερότητα, να μην αλλάξει 7 πρωθυπουργούς σε 6 χρόνια, να ξέρει ο υπουργός που θα κάτσει ότι θα κριθεί από το έργο του, να μην αλλάζει κάθε 3 μήνες, γιατί ο Θεός ο ίδιος να κατέβει να γίνει υπουργός για 3 μήνες δεν θα μπορέσει να λύσει προβλήματα. Κύριε Παγκογιάννη, σε αυτή την διαπραγμάτευση που έφτασε σε οριακά σημεία, ο κύριος Τσίπρας υποστηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι κερδίσαμε από το γεγονός ότι υπήρξαν ρογμές στο ευρωπαϊκό μέτωπο και οι σοσιαλδημοκράτες, για παράδειγμα, απέτυχαν να αλλάξει αυτή η πολιτική. Η Γαλλία ύψησε το ανάστημά της. Θεωρείτε ότι παρά τα όποια προβλήματα και τις όποιες οριακές καταστάσεις, κερδίσαμε κάτι σε αυτό το τομέα? Άλλαξε κάτι στους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς? Ακούστε, με βάση τη δικιά μου εμπειρία δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Η Ευρώπη ήταν όρημη, αναμφισβήτητα, ούτως ή άλλως, να προχωρήσει σε προσαρμογές. Ήδη εμείς είχαμε πετύχει, δηλαδή εγώ που σας μιλάω, που πάρα πολλές φορές κάνω αυτή τη δουλειά τύπος, υπερασπίζομαι τη χώρα μου, δηλαδή, στα διάφορα ευρωπαϊκά φόρα, έβλεπες ότι υπάρχει μία δυνατότητα να κερδίσεις κάποια πράγματα σε συνεννόηση με τις υπόλοιπες χώρες. Δυστυχώς, ο κύριος Τσίπρας, έτσι όπως πήγε τη διαπραγμάτευση, πείσμωσε τον κόσμο ακόμα περισσότερο. Δεν είναι τυχαίο ότι το τρίτο μνημόνιο είναι το χειρότερο μνημόνιο. Γιατί δεν μας ζητήσαν τόσα χρόνια φορολόγηση των αγροτών 26%. Γιατί απλούστατα τους έφερε στα όρια τους με τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύτηκε. Θέλετε απειρία, θέλετε έλλειψη σωστής εκτίμησης. Ο ίδιος κάνει έναν απολογισμό λαθών.
Λάθος ο Βαρουφάκης, λάθος η Κωνσταντοπούλου, λάθος η επιλογή προσώπων, λάθος ότι πιστέψαμε ότι θα πάρουμε λεπτά από τη Ρωσία, λάθος ότι πιστέψαμε ότι θα πάρουμε λεπτά από την Κίνα, λάθος ότι κάναμε, δεν υπολογίσαμε σωστά την Ευρώπη. Ναι, αλλά το λάθος κόστισε πολλά, μα πολλά δισεκατομμύρια στη χώρα. Σήμερα λοιπόν πιστεύω ότι η Ευρώπη θα δεχότανε από μια σοβαρή κυβέρνηση, και δεν είναι τυχαία τα μηνύματα που παίρνουμε από τις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή, και την σοβαρή διευθέτηση του χρέους, υπό την προϋπόθεση ότι είμαστε μια σοβαρή κυβέρνηση. Αυτό το είπε και ο κ. Τσίπρας. Μα δεν χρειάζεται να λέμε άλλον ο καθένας. Ο κ. Τσίπρας παλιά μιλούσε για διαγραφή του χρέους. Ήρθε στα λόγια μας. Χαίρομαι εγώ γι' αυτό. Ακούστε, χαίρομαι. Οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτούν. Και ο κύριος Τσίπρας προσγειώθηκε στην πραγματικότητα. Κάνει ακόμα τα διάφορα, να προσπαθώντας να πει διάφορα πράγματα, αλλά προσγειώθηκε στην πραγματικότητα. Μόνο με την αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα μπορείς να είσαι χρήσιμος. Κύριε Παγκογιάννη, μια τελευταία ερώτηση. Δηλώσατε στη Θράκη υπερήφανη ως κόρη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, γιατί επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη άλλαξε η πολιτική στη Θράκη. Εάν κερδίσετε τις εκλογές, και θα σας ρωτούσα αν έχετε δυνατότητα ένα ζήτημα προτεραιότητας να βάλετε για να προχωρήσει κάτι στη Θράκη τώρα που πήγατε, τι θα λέγατε? Κοιτάξτε, η Θράκη αυτό το οποίο χρειάζεται είναι υποδομές. Πρέπει να προχωρήσουμε τις υποδομές της. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτό το οποίο κάνει ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η Αντιπεριφερειάρχης τοπικά είναι ένα καταπληκτικό έργο. Σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος δούλεψε στην αυτοδιοίκηση και ξέρει το μέγεθος των δυσκολιών. Διότι ωραία πράγματα είναι να λες και άλλα πράγματα είναι να κάνεις. Έχουν προχωρήσει τις υποδομές για έργα, δηλαδή έχουν προχωρήσει, είναι όρημα τα έργα. Έχουν καταφέρανε με τις δικές τους μόνο δυνάμεις να αντιμετωπίσουν την αρρώστια των βοηδών απάνω στον Εύρο. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που εάν τους εμπιστευτείς και προχωρήσεις τις προτάσεις τους, δηλαδή για τα έργα τα οποία σου λένε, η Θράκη πράγματι θα αναπτύξει αυτό το απίστευτο κεφάλαιο που έχει. Ξέρετε, επί χρόνια μιλάγαμε οι ακρίτες, αυτό, τα σύνορα, το πρόβλημα κτλ. Και ελάχιστα κάνει ή προσφέρεις τίποτα. Ναι. Τώρα αυτό ισορροπείται με απίστευτες δυνατότητες. Διότι η Βουλγαρία καλώς ή κακώς μπήκε στην Ευρώπη, διότι η Τουρκία δεν είναι η Τουρκία την οποία ξέραμε, διότι το εμπόριο ανθεί, διότι ο τουρισμός έρχεται και κάλυψε μαύρες τρύπες τις οποίες είχαμε. Υπάρχει λοιπόν ένα απίστευτο κεφάλαιο. Αυτό το οποίο χρειάζεται λοιπόν σήμερα είναι να προχωρήσουμε τις υποδομές. Να μην χάσουμε τα χρήματα του ΕΣΠΑ, διότι κινδυνεύουμε χάρη στον κύριο Τσίπρα να τα χάσουμε και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε εξάμηνη παράταση, και να προχωρήσουμε τα έργα. Είστε τυχεροί εδώ στη Θράκη, γιατί στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διότι έχετε ανθρώπους που αγαπούν την περιοχή, τη στηρίζουν με νύχια και με δόντια και μάχονται για αυτήν. Και σε αυτούς τους ανθρώπους νομίζω ότι μπορείτε να με βάλετε και εμένα προσθετική, που έχω την ευθύνη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε Παγκογιάννη, σας ευχαριστώ. Γεια σας.